Καλώς ορίσατε στο φτιάξτε μόνο σου δημιουργικές ιδέες. Έχω εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 σακουλίτσες με πέρλες νερού. Ξέρετε, αυτές που μεγαλώνουν στο νερό. Και σκέφτηκα να κάνουμε ένα πείραμα. Δεν είναι τέλειες? Αφού είναι λοιπόν τόσο μικρούλες, γίνονται τεράστιες, θα τις βάλουμε στο μπουκάλι μας με το νερό και μετά στο μπαλονάκι μας. Θα τις αφήσουμε όλο το βράδυ να μεγαλώσουν. Να δούμε πόσο μεγάλες θα γίνονται μέσα στο μπαλόνι. Τόσες πολλές πέρλες νερού. Έχουμε περίπου μισό λίτρο νερό εδώ πέρα. Δεν θα τις βάλω και τις 12 τελικά. Θα βάλουμε 10. Να τις περάσουμε στο μπαλόνι μας, να είναι έτσι και στρογγυλός αριθμός. 10 σακουλάκια με πέρλες νερού. Ωραία, αφήνουμε τον αέρα να φύγει. Ένας πολύ καλός κόμπος. Και τώρα θα το αφήσουμε όλη τη νύχτα και να δούμε πώς θα γίνει, πόσο θα μεγαλώσουν μέσα στο μπαλόνι μας. Αρκετά θα μεγαλώσουν αρκετά, άραγε. Δεν έχει πάρα πολύ χώρο για τόσα σακουλάκια βέβαια. Από μπέρλες, το ξέρουμε, αλλά δεν πειράζει. Είναι πάντως πολύ διασκεδαστικό το μπαλονάκι και έτσι. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε όλο το βράδυ και θα περιμένουμε να έρθει το πρωί να δούμε τι θα έχει γίνει. Το άφησα όλο το βράδυ. Να το δω το μπαλόνι μου. Έχουν μεγαλώσει, δεν έχουν μεγαλώσει όσο μπορούν φυσικά. Βλέπουμε εδώ, είναι σε άλλα σημεία πιο μεγάλες, κάποιες πιο μικρές. Έχουν μεγαλώσει και διαφορετικά. Για να το ανοίξω να δούμε. Έχει κάνει τρύπα αλλά δεν ανοίγει. Ωραία! Μ' αρέσει πολύ αυτό το σημείο. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Δεν έχει καθόλου νερό. Πίστευα ότι θα είχε λίγο νερό ανάμεσα, όχι πολύ. Αλλά έχει ίσα μια μικρή υγρασία που έχουν οι μπύλιες πάνω. Δεν έχει μείνει νερό. Και το πολύ περίεργο είναι αυτό το ωραίο σχέδιο που έκανε το μπαλόνι. Δεν ξέρω αν έβαψαν οι πέρλες στο μπαλόνι ή αν ξέβαψε το μπαλόνι, αλλά έχει κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον σχέδιο. Περίεργο, ε! Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα βάλω λίγο νεράκι ακόμη στις πέρλες μας.
και οι πέρλες μας μεγαλώνουν όπως βλέπουμε. Έχει ακόμη και άλλο νεράκι. Και θα περιμένουμε να δούμε πόσο μεγάλες θα γίνουν. Είμαι περίεργη. Θα το δω πάλι αύριο. Και θα κάνουμε ένα βιντεάκι ενημέρωση φυσικά. Αν έχουν γίνει πολύ μεγάλες. Λοιπόν, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο Φτιάξτε Μόνος Σου Δημιουργικές Ιδέες. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και θα σας έρχονται ειδοποιήσεις με κάθε νέο βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε το βιντεάκι μας και φυσικά μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!